Καλώς ορίσατε στο φτιάχτο μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Για την πρώτη ιδέα μας σήμερα, όπως καταλάβαμε, έχουμε πάλι back to school ιδέες. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ ιδιαίτερο εξώφυλλο τετραδίου. Έχουμε προστατευτικό αυτοκόλλητο με υφή μαύρο πίνακα και ειδικούς μαρκαδόρους, που είναι επίσης μαρκαδόροι σαν κυμολίες. Γράφουμε λοιπόν στο ειδικό αυτό χαρτί και μπορούμε πολύ εύκολα να το σβήσουμε μετά με νερό. Μπορείτε να πάρετε όποιο τετράδιο θέλετε. Ένα απλό τετράδιο ασκήσεων, σπιράλ, μικρά, μεγάλα τετράδια, ατζέντες, ό,τι θέλετε. Σε όποιο μέγεθος και αν θέλετε. Παίρνουμε το προστατευτικό αυτοκόλλητο ρολό. Θα πάω στην άλλη άκρη. Μετράμε περίπου το ύψος του τετραδίου. Μπορείτε φυσικά πρώτα να μετρήσετε ακριβώς, να κόψετε το ρολό και μετά να το κολλήσετε. Εμείς σήμερα θα το κάνουμε λίγο πιο απλά και λίγο πιο εύκολα. Ξεκολλάμε το αυτοκόλλητο, όχι τελείως. Θα τοποθετήσουμε τώρα το τετράδιο ακριβώς στην άκρη και σιγά σιγά τραβάμε το αυτοκόλλητο προς τα πίσω, το προστατευτικό χαρτί μάλλον, και κολλάμε το τετράδιο, το εξώφυλλο του τετραδίου. Κόβουμε εδώ στην άκρη που δεν μας χρειάζεται άλλο. Να προστατεύσουμε και το αυτοκόλλητο, να μην χαλάσει. Και σιγά σιγά σκίζουμε προς τα πίσω. Γυρνάμε και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Σκίζουμε σιγά σιγά και καλύπτουμε το τετράδιο όλο. Βλέπετε, το τετράδιο έχει καλυφθεί εντελώς, αλλά φαίνονται εδώ οι ενώσεις. Το κόβουμε ακριβώς. Να το λοιπόν, το τετραδίο μας είναι πανέτοιμο! Εμείς το κόψαμε ακριβώς την άκρη του τετραδίου, αλλά μπορείτε να το κάνετε και λίγο, να κάνετε και μικρά αυτάκια. Ώστε να καλύπτετε για λίγο από τη μέσα πλευρά. Βλέπετε, οι μαρκαδόροι είναι σταθεροί, αλλά με λίγο νεράκι φεύγουν πάρα πολύ εύκολα. Για την επόμενη ιδέα μας, θα κάνουμε ένα μολύβι κάκτο. Έχουμε εδώ ένα απλό κυπελάκι παγωτού. Μπορείτε να διαλέξετε σε ό,τι σχέδιο θέλετε ή σας αρέσει. Θα είναι το γλαστράκι μας, λίγη άμμο, αμοχάλικο εδώ. Και θα κάνουμε λοιπόν το μολυβάκι μας, οποιοδήποτε μολύβι, θα το μετατρέψουμε σε κάκτο. Έχουμε λίγο χαρτόνι οντουλέ σε πράσινο χρώμα, αυτοκόλλητα και φυσικά ένα ψαλιδάκι για να κόψουμε τον κάκτο μας. Θα το κολλήσουμε όλα με ένα πιστόλι σιλικόνης. Μπορείτε να σχεδιάσετε τον κάκτο πριν και να τον κόψετε ή ελεύθερα να ξεκινήσετε και όπως σας βγει. Εγώ λέω να κάνουμε ένα μικρό κλαδάκι εδώ.
την κορυφή του και άλλο ένα μικρό κλαδάκι. Και κατεβαίνουμε στον κύριο σκορμό του κάκτου μας. Το μόνο που χρειάζεται να προσέχετε είναι στην κάτω πλευρά να μην το κάνετε πολύ πλατή για να μπορείτε να κρατάτε το μολύβι και να γράφετε με άνεση. Πάνω δεν μας πειράζει όσο πλατή και αν είναι. Τώρα λοιπόν θα βάλουμε μικρά αυτοκολλητάκια. Είναι ύλη στην πραγματικότητα, αλλά κάνουν τέλεια, ταιριάζουν τέλεια και για λουλούδια του κάκτου μας. Και από την πίσω πλευρά κάποια. Και τώρα ήρθε η ώρα να το κολλήσουμε. Η σιλικόνη είναι πιο σταθερή, αλλά μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιήσετε και άλλο είδους κόλλα. Και πολύ εύκολα γράφουμε ό,τι θέλουμε. Και όταν τελειώσουμε, το βάζουμε πάλι στο γλαστράκι του και έχουμε και ένα ωραίο διακοσμητικό. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, το φτιάξω μόνο σου, δημιουργικές ιδέες. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτή η ιδέα μας. Το καλό είναι ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι λουλούδια θέλετε και φυσικά όσα θέλετε. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μας, κάντε like και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Εμείς θα ξαναπούμε την επόμενη φορά με πολλές νέες ιδέες. Μέχρι τότε, γεια σας!